Οι εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης των υποδομών στα εδάφη των αυτοαποκαλούμενων λαϊκών δημοκρατίων του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που πραγματοποιούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι εντυπωσιακές, όχι μόνο σε ταχύτητα αλλά και σε μέγεθος και ειδικότερα στη Μαριούπολη που έχει συντελεστεί ένα κατασκευαστικό θαύμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μηχανικό του Ρωσικού στρατού και Ρώσοι κατασκευαστές ανοίγηραν μια κλινική σε μόλις 101 ημέρες. Την επίβλεψη της κατασκευής είχε ο αναπληρωτής υπουργός άμυνας Τιμούρ Ιβάνοφ. Ο επικεφαλής της περιοχής του απένειμε τον τίτλο του ήρωα της λαϊκής δημοκρατίας Λουγάνσκ. Φυσικά αυτό είναι ένα βραβείο για ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας και το στρατιωτικό κατασκευαστικό συγκρότημα. Παιδιά, σας ευχαριστώ, κάνατε άλλο ένα κατόρθωμα. Είμαι περήφανος για εσάς, είπε ο Ιβάνοφ. Στο έδαφος της απελευθερωμένης Μαριούπολης στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονέτσκ άνοιξε επίσης ένα πολυλειτουργικό ιατρικό κέντρο. Σχεδόν 600 άτομα δούλευαν σε τρεις βάρδιες όλο το 24ωρο. Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό. Καταλάβαμε πόσο σημαντικό ήταν για τους κατοίκους αυτό το αντικείμενο. Είμαι βέβαιος ότι όλοι βλέπουν το αποτέλεσμα ότι η Ρωσία ήρθε για πάντα και θα παρέχει σε όλους τους πολίτες που θα γίνουν μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας. 12 οικογένειες που έμειναν άστεγες έλαβαν τα κλειδιά των νέων διαμερισμάτων σε 3-5 όροφα κτίρια που χτίστηκαν από την αρχή σε 80 ημέρες.